Συνεχίστε το παιχνίδι με την παλιά για τον Κωνσταντίνο, είναι καλή στην αντεπίθεση. Για να τον δούμε εκεί στο ένα εναντίον ενό με τον Ντεμπούρ. Κρατάει πολύ ωραία ο Κωνσταντίνου, κάνει και το σουτ καλό στα δίχτυα η μπάλα. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 0-1. Εκπληκτική ενέργεια του Μιχάλη Κωνσταντίνου, ο οποίο τη στέλνει στα δίχτυα του Μονάδα. Αυτό το ένα εναντίον ενό βγήκε νικητή. Ο μεγάλο νικητή πετυχαίνει το έκτο του γκολ στο Champions League φέτο και δείχνει τη μεγάλη του κλάση ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Κερδίζει και την κόντρα, συνεχίζει την αντεπίθεση. Η πάσα είναι καλή, πάρα πολύ καλή για τον Κωνσταντίνο. Αυτό γυρίζει και είναι για δεύτερο γκολ. Θα δούμε και αυτό σε 3 λεπτά, δεν το βλέπουμε. Σέντρα, ο Λουίς Ενρίκε στη φάση, η μπάλα στα δίχτυα. Η Μπαρτσελόνα ισοφαρίζει 1-1. Δείτε ξανά πώς. Από τον Σαβιόλα που βγάζει μπροστά στον Λουίς Ενρίκε με τιμή αυτός με το δεξί πόδι, αφού κοντρόλαρε με το αριστερό, σούταρε στον Νικοπολίδη απέναντι και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία. Καραγκούνης διώχνει την μπάλα έξω. Γιατί έχει χτυπήσει, έχει χτυπήσει. Ούτως ή άλλως. Και ζητάει αλλαγή. Ριβάλντο στο φάουλ. Απευθείας ο Νικοπολίδης με τις γροθιές. Σαβιόλα το φάουλ του Ριβάλντο. Μπάλα στα δίχτυα. Η Μπαρτσελόνα κάνει το 2-1 πολύ νωρίς. Ο Παναθηναϊκός με τον γκολ αυτό και πάλι από τον Λουίς Ενρίκε είναι πίσω στο σκορ με 2-1. Σε αυτή την στημένη φάση. Και ενώ ο Νικοπολίδης δέχεται αντικείμενα από την εξέδρα. Κάθε την παλιά εδώ. Νικοπολίδης μπορεί. Όχι. 3-1. Η Μπαρτσελόνα πετυχαίνει καθοριστικό γκολ για τη συνέχεια με τον Σαβιόλα και το γήπεδο παίρνει φωτιά στο 61. Και τον Κλάιφερτ έχει μπροστά του τον Κυριάκο. Σαβιόλα αφήνει για τον Λουίς Ενρίκε. Σαβιόλα στην περιοχή. Κίνδυνος και πάλι. Δοκάρι. Μπαλιά μπροστά για τον Ολισαντέμπε. Πάει να βγει με τον Μπονάνο. Η καινία είναι, η αιστεία είναι καινή. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό εδώ να πετύχει τον γκολ. Πάνω στη γραμμή θα αποκρουστεί από τον Πουγιόλη. Μπάλα πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 3-2 και να αγγίξει την πρόκριση. Παναθηναϊκός θα παίζει όλα για όλα. Χένριξεν σηκώνει. Κωνσταντίνου ευκαιρία και εδώ βγαίνει ο Ρέινα. Ο Λισαντέμπε που πλασάρει. Η μπάλα δεν είναι στα δίχτυα. Με τον Μικάλσεν και τώρα από δεξιά. Η σέντρα. Ο Λισαντέμπε σηκώνεται για την κεφαλιά, ευκαιρία για το σουτ. Η μπάλα δεν είναι στα δίχτυα, είναι out, αν είναι δυνατόν. Λίγο από το αριστερό δοκάρι, out από τον Γκόραν Βλάουβιτς. Δείτε ξανά, θα μπορούσε ο Βλάουβιτς εδώ να γίνει ο ήρωας της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα πέρασε έξω.